Για την Αθήνα αναχώρησαν σήμερα το πρωί μέλη της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας προκειμένου να μετάσχουν στην ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία που διοργανώθηκε το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Με μαύρες σημαίες και πανό, οι λιγοστοί αστυνομικοί που συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΟΤ προκειμένου να μεταβούν στην πρωτεύουσα, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις συνεχείς περικοπές τόσο στις αποδοχές τους όσο και στις λειτουργικές δαπάνες της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε φτάσει στα όριά μας, αλλά αρνούμαστε πεισματικά να μας τελειώσουν. Παραμένουμε ζωντανοί και διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο, τόσο για τις οικογένειές μας, γιατί πλέον ο μισθός μας δεν φτάνει για να τις συντηρήσουμε, αλλά επιπλέον κάνουμε αυτόν τον αγώνα και για την ίδια την κοινωνία. Οδηγούμαστε σε ένα πόλεμο, στον πόλεμο κατά της εγκληματικότητας από μειονεκτική θέση. Αντί να θεροκιστεί, η αστυνομία αποδυναμώνεται, με αποτέλεσμα ό,τι πλέον γίνεται και ακόμη και σε τοπικό επίπεδο να είναι μόνο χάρη στο φιλότυπο των αστυνομικών. Πρέπει πάντως να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των αστυνομικών στην κινητοποίηση ήταν αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Έχει επέλθει απογοήτευση, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην κινητοποιούνται πλέον. Αλλά εμείς, έστω και μόνος μου να μείνω, εγώ θα συνεχίσω. Πρέπει να συνεχίσω, σας είπα, είναι καθήκον και υποχρέωση και απέναντι στις οικογένειές μας, αλλά πέρα από αυτό και απέναντι στην κοινή διακοινωνία.